Δεύτερο μέρος. Εγώ απολαμβάνω τις συζητήσεις αυτές με τον κύριο Σαδακόπουλο, έτσι, που έχουν γενικότερο επίπεδο. Πεδίο μεγαλύτερο, μεγαλύτερο φάσμα. Γιατί εκμεταλλευόμαστε όλες οι ιδιότητες και αυτή του νομικού. Το νομικό είναι, νομίζω, και το ζήτημα το οποίο πρέπει να ξεκαθαριστεί πλέον. Τώρα από εκεί και πέρα ο καθένας έχει τις απόψεις του, θα μου επιτρέψεις να πω. Σαφώς. Και σίγουρα ο κόσμος το βήμα θα το κάνει μπροστά. Δεν θα συμφωνήσουν όλοι. Όπως είχαμε πάρα πολλές αντιδράσεις κάποτε με το σύμφωνο συμβίωσης. Και τι θυμάσαι και εσύ, και όλοι τι θυμόμαστε. Κάθε φορά που πάει να αλλάξει το οτιδήποτε, υπάρχουν αντιδράσεις. Σαφώς σε ένα τέτοιο θέμα θα υπάρξουν ακόμα περισσότερες από εκεί και πέρα όμως. Από ό,τι φαίνεται, κάποια πράγματα θα προχωρήσουν. Πάντως, σύμφωνα με το Μητσοτάκη, θα εξακολουθούμε να λεγόμαστε μπαμπάδες και μαμάδες. Νομίζω ξεκαθαρίστηκε νομίζω από τον Πρωθυπουργό και δεν χρειάζεται να το λέμε νομίζω και κάθε φορά, γιατί είναι ξεκάθαρο. Με συγχωρείτε, στο σχέδιο νόμου, την πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ το λέει ξεκάθαρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει τη δική του. Γονέας Α, γονέας Β. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τη δική του πρόταση νόμου, σαφώς, και η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση έβαλε τη δική της πρόταση νόμου. Δεν υπάρχει το γονέας 1 και γονέας 2. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Είναι ξεκάθαρο. Από εκεί και πέρα. Κάτσε να έρθει στη Βουλή, κάτσε να δούμε ποιοι θα ψηφίσουν και ποιοι όχι και μετά συζητάμε. Αυτό θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σοβή λοιπόν γεωπολιτική κρίση στην περιοχή, κύριε Σταδακόπουλε. Σε τι κατάσταση βρισκόμαστε? Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι από αυτούς που αλλάζουν γνώμη εύκολα. Τα λέω χρόνια, γίνομαι κουραστικός για όσους με παρακολουθούν και τέλος πάντων συμφωνούν ή όχι με τις απόψεις μου. Θεωρώ ότι αυτά που λέει ο Ερντογάν θα κλείσει τώρα σε 2 μήνες το Μάρτιο 21 χρόνια στη διοίκηση της Τουρκίας ως Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εμείς έχουμε αλλάξει 10 πρωθυπουργούς, 6 εκλεγμένους ή επανεκλεγμένους και 4 υπηρεσιακούς, σύνολο 10. Ουδής μπορεί να επικαλεστεί απρόβλεπτο Ερντογάν μετά από 21 χρόνια. Δηλαδή, πόσα χρόνια χρειάζεται για να τον προβλέψεις κάποιον? Έχει ένα προσωπείο αναθεωρητικό, πάει κατά πώς το συμφέρει. Εδώ πέρα από πίσω έχω και το βιβλίο «Επιτίδευση ουδέτερος» του καθηγητή του Frank Weber του Temple University ήδη από το 1985, σε μετάφραση του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Φοράει 2 προσωπία, μια το φιλικό που έχει βάλει τώρα σε εμάς και μια του Νταΐ που έχει βάλει τώρα προς το Ισραήλ. Από εκεί και πέρα έχουμε, το είχαμε πει κύριε Παπαδάκη και παλαιότερα, έχουμε ένα τόξο που είχε ενεργοποιηθεί τα τελευταία 2 χρόνια. Με παγωμένους πολέμους μέχρι πριν, αλλά που ενεργοποιήθηκε, που ξεκινάει από την Ουκρανία από το 2014, μεν είχε παγώσει, ή μάλλον το είχαμε ξεχάσει εμείς ως είδηση, συνέβαινε. Πάντως, και συγγνώμη που διακόπτω τώρα, επειδή είχατε πει και το προηγούμενο διάστημα ότι ο Ερντογάν αργά ή γρήγορα, μάλλον έχει πάρει ήδη αυτή τη ρότα, απομονώνεται από τη Δύση, έχει βάλει μπλόκο στον Νταβός. Είναι μία κίνηση, σαν να λέει, με έχετε θίξει κύριοι, δεν έρχομαι, δεν σας θέλω, δεν έχω να συζητήσω τίποτα μαζί σας. Πολύ σωστά. Τι σημαίνει αυτό από εδώ και πέρα? Πολύ σωστά το λέτε. Ο Ερντογάν λοιπόν μας έχει πει από το 22 και μας το είπε και τώρα τον Οκτώβριο στα 100 χρόνια τουρκικής δημοκρατίας, ότι μένει στη Δύση τόσο όσο τον εξυπηρετεί καιροσκοπικά. Δηλαδή για να καλύψει κάποια θέματα οικονομικά, για να καλύψει κάποια θέματα στρατιωτικά, πολεμικού υλικού. Η Δύση, δηλαδή η Αμερική εν προκειμένου, αυτά τα γνωρίζει. Τώρα ότι κάνει τα πικρά γλυκά και κάνουν, δεν καταλαβαίνει ή τέλος πάντων του χαϊδεύει τα αυτιά ακόμα μέχρι να απαγκιστρωθεί και η Δύση, δηλαδή η Αμερική τελείως από την Τουρκία, να μην τους έχουν καθόλου ανάγκη, γιατί είναι εκτεθειμένη και οικονομικά και στρατιωτικά, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη δύναμη στο ΝΑΤΟ, η Τουρκία και όλα τα σχετικά, μέχρι να γίνει αυτή η απαγκίστρωση. Βλέπουμε το παγωμένο κλίμα σαφώς, βλέπουμε ότι υπάρχει μια υποκριτική επαφή μεταξύ τους, κάνουν τους φίλους, δεν είναι που δεν είναι. Η Αμερική σαφώς θεωρεί εν αξιόπιση την Τουρκία του Ερντογάν. Ο Ερντογάν όσο επιμένει για τα F-16. Βεβαίως και θα επιμένει. Γιατί έχει δώσει κάποια χρήματα για τα F-35 τα οποία δεν πήρε πίσω. Του τα κράτησε καουμπολίκικα, να το πούμε έτσι, η Αμερική. Βεβαίως γιατί υπάρχει ένας νόμος εσωτερικός στις ΗΠΑ που λέει ότι άμα πάρεις αντίπαλα όπλα, χάνεις την προκαταβολή σου, τα χάνεις όλα. Οπότε αυτός και τα λεφτά του θέλει που είχε δώσει μπροστά είναι τα πατσίσει τέλος πάντων με υλικό. Τώρα F-35, αλλά ήξερε τι υπέγραφε ο Ερντογάν. Βεβαίως. Πολύ σωστά. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι με την στρατιωτική του βιομηχανία να παράγει αρκετά πράγματα. Να ναυπηγεί ένα στόλο που θα τον έχει έτοιμο το 2030.
Το ΚΑΝ, το αεροπλάνο το δικό του, το οποίο θα έχει ξένη μηχανή βέβαια σαφώς, υπάρχουν πολλοί διατεθειμένοι να του δώσουν, κάποια στιγμή θα πετάξει μέχρι το 2028. Τον απαγκιστρώνει από πολλά πράγματα, τον κάνει να είναι αυτόνομος σε πολλά πράγματα. Η δικιά του οικονομία δεν στηρίζεται στη δυτική οικονομία, παρότι μετέχει στο G20, στηρίζεται κυρίως στη μαύρη οικονομία, το γνωρίζουμε αυτό σύμφωνα με τον Bloomberg, στηρίζεται στο μαύρο εμπόριο που γίνεται εκεί, στηρίζεται στα χρήματα που βγάζει ως ενδιάμεσος από αποκλεισμένες χώρες, όπως η Ρωσία, όπως το Ιράν, η Βενεζουέλα παλιά, ήταν ο ενδιάμεσος για να κυκλοφορεί το χρήμα και να παίρνει την προμήθειά του. Γενικώς η Τουρκία ζούσε και ζει με το μαύρο χρήμα και το είδαμε αυτό και στους σεισμούς πέρσι το Φεβράριο στο Χατάι, όπου καθόλου δεν τον έθιξε σε τίποτα η οικονομία και η καταστροφή στις εκλογές. Και τώρα αυτή τη στιγμή μια τεράστια εταιρεία βρετανική και μια δανέζικη σε consortium, σε κοινοπραξία, ανοικοδομούν το Χατάι, το οποίο σε έκταση περιοχή του σεισμού είναι όσοι είναι η Κύπρος. Αντιλαμβάνεσαι τα μεγέθη και τα οικονομικά συμφέροντα είναι τεράστια, τα διεθνή. Παίζει μπάλα παντού, τις προμήθειές του η Τουρκία τις παίρνει. Ενίοτε παίρνει και κάποια δάνεια. Τα δάνεια αυτά είναι για ξεκάρφωμα, να το πω έτσι, για να λευκάνει, να ξεπλύνει το μαύρο χρήμα. Δηλαδή υπάρχει και ένα διεθνές πόθεν έσχες. Άρα λοιπόν τι κάνει, δανείζεται από τράπεζες, από το Κατάρ, από εδώ, από εκεί, αποπληρώνει πολύ γρήγορα το δάνειο που πήρε με το μαύρο χρήμα που υπάρχει στην Τουρκία και επομένως λέει ότι ό,τι έφτιαξα και ό,τι έχω είναι από δανεισμό, πήγε καλά η επένδυση, μου μείναν τα χρήματα, επομένως δεν υπάρχει θέμα μαύρου χρήματος. Δανείστηκα, το αποπλήρωσα, τέλος. Αυτό γίνεται και στον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο, κρατικό και στο διεθνή τομέα, το ξέρουν οι πάντες. Τώρα βεβαίως, όπως είπα, οι άνθρωποι μας αρέσει να βαυκαλιζόμαστε και να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Όπως μιας και μιλήσαμε για την ευρύτερη γεωπολιτική κρίση, θυμόσαστε τα μέτρα κατά των Ρώσων μεγιστάνων. Κυριακής χαράς, Δευτέρα λύπη, τίποτα δεν έγινε, διότι πολύ απλά οι εταιρείες τους ήταν offshore. Ποιος θα πιάσει offshore εταιρείες? Ήδη αγόρασαν. Μα νομίζω ότι και αυτές τις αποφάσεις που έλαβαν τότε και εκείνες τις κυρώσεις εκ του ασφαλούς της. Ακριβώς. Την πλήρωσε την ύφη ενεργειακά και διατροφικά η Ευρώπη, πυροβολήσαμε τα πόδια μας. Η Ρωσία πλούτησε. Το βαρέλι από 40 δολάρια πήγε 100, άρα η Ρωσία πλούτησε. Μαύρο εμπόριο κάνει, στέλνει ενεργειακά αποθέματα σε τρίτες χώρες, τα βαφτίζουν τουρκικά, κινέζικα, ό,τι να φανταστείς, και μετά ξαναβγαίνουν στη διεθνή αγορά. Και από εκεί πέρα οι Ρώσοι μεγιστάνες πήραν οι πιο πολλοί Καζακστάν ή άλλες υπηκότητες, αγοράσαν δηλαδή, και επενδύουν πάλι στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης κανονικότατα ως Καζακστανοί ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, αλλά όχι Ρώσοι. Άρα δεν ισχύουν μέτρα κατά αυτόν και βεβαίως η διεθνής αγορά και όλοι αυτοί που επιβάλλουν και οι Ρώσεις κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν. Λοιπόν, είμαστε αλίμονα από αυτόν που σκοτώνεται, αλίμονα από αυτόν που θα πέσουν οι μπόμπες στο κεφάλι του. Αυτοί που είναι να βγάλουν χρήματα από τις γεωπολιτικές κρίσεις τα βγάζουν, και ακόμα εγώ ψάχνω να βρω τον ηθικό αυτούργο του χτυπήματος στις 7 Οκτωβρίου στο Ισραήλ, που δημιούργησε όλο αυτό. Ποιος έχει αυτό το συμφέρον και ποιος ενεργοποιεί τώρα με τους Χούτι, ξεχασμένοι κι αυτοί, να σταματήσουν το διεθνές εμπόριο? Ποιος είναι ο ηθικός αυτούργος που τους δίνει όπλα και τους ενισχύει και τους λένε χτυπήστε, χτυπήστε, τους δίνει πληροφορίες? Τίποτα. Ήταν τελείως εκτός όλων αυτών των δυνατοτήτων και αυτή τη στιγμή έχουν σταματήσει το διεθνές εμπόριο. Ένα διεθνές εμπόριο που από την παλιά εποχή, λόγω της περιοχής εκεί και η Σομαλία που είναι απέναντί τους, απέναντι στην Ερυθρά Θάλασσα, δηλαδή στην Αφρική, είχε σταματήσει το εμπόριο εκεί πέρα λόγω πειρατείας, όπως και στα στενά της Μάλακα κάτω στην Ινδονησία. Από εκεί και πέρα, οι ασφαλιστικές όντως δεν ασφάλιζαν τα πλοία αυτά ή έπρεπε να πληρώσεις 10 φορές παραπάνω. Οπότε για να παρακάμψουν αυτό, ήμουνα στην Ομοπαρασκευαστική Επιτροπή το 2011, το 2012 ψηφίστηκε ο νόμος για την προστασία των πλοίων και να μπαίνουν ένοπλες ομάδες. Ναι. Αυτό είχαν πάει και πολλοί Έλληνες τότε από εδώ. Ναι, εγώ ήμουν στην Ομοπαρασκευαστική Επιτροπή, έγινε το 2011 προς 2012, ψηφίστηκε το 2012 ο νόμος. Είχα μιλήσει και στον IMO, τον International Maritime Organization, είναι ο ΙΕ της ναυτιλίας. Όλοι περίμεναν τι θα πει η Ελλάδα, εφόσον η Ελλάδα είχε εγκρίνει να μπαίνουν ένοπλοι επάνω στα πλοία όταν περνάνε από τα δύσκολα σημεία. Οι ασφαλιστικές εταιρείες μαλάκωσαν και είπανε: σου ασφαλίζω εφόσον έχεις επάνω ενόπλους και έχεις λάβει τα μέτρα σου. Αλλιώς δεν σου ασφαλίζω, κάνε τον περίπλου. Άρα λοιπόν, αυτό τώρα πάλι συμβαίνει με τους Χούτι και το θέμα είναι ποιος είναι ο ηθικός αυτούργος που βοηθάει τους Χούτι και γιατί. Ποιος βοήθησε τότε την Χαμάς να κάνει το χτύπημα και γιατί να το κάνει το χτύπημα 7 Οκτωβρίου που έφερε όλα αυτά που έφερε. Και τέλος πάντων, ποιος
υποδάβλησε την κατάσταση στην Ουκρανία, που να οδηγήσει τώρα 2 χρόνια σε αυτή την κατάσταση, όπου οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι παγκοσμίως από αυτές τις κρίσεις και οι φτωχοί απλά τρώνε μπόμπες και σκοτώνονται. Εδώ πέρα αυτά είναι τα άλλη τα γεωπολιτικά, οικονομικά, νομικά και ηθικά προβλήματα. Τι θα πει άλλη τα. Έτσι. Τα οποία υπήρχαν, υπάρχουν και δυστυχώς φαίνεται ότι θα υπάρχουν. Συντηρούνται καταστάσεις, όπως και τα δύο έτσι. Μέτωπα του πολέμου, αυτό είναι το οποίο μας λέτε. Συντηρούνται επί τούτου αυτές οι δύο καταστάσεις, οι εμπόλεμες ζώνες, για να μπορέσουν κάποιοι να αποκτήσουν περισσότερα χρήματα. Είναι ξεκάθαρο. Και οι Τούρκοι να πουλάνε θωρακισμένα οχήματα και Bayraktar drones και να κονομάνε και από εκεί, ας πούμε. Ή να δίνουν πλοία. Να πήγε σαν πλοίο και να πηγούν και δικά τους στους Ουκρανούς, να τους ευχαριστούν οι Ουκρανοί, να τους ευχαριστούν και οι Ρώσοι. Τώρα, τι να σας πω. Άρα, σύντομα δεν πρόκειται να δούμε αποκλιμάκωση. Όχι, δεν φαίνεται αποκλιμάκωση, γιατί όσο ακόμα δεν έχουν λυθεί κάποια πράγματα και ακόμα βγαίνει χρήμα από αυτούς που βγάζουν χρήμα από όλη αυτή την κρίση, δεν θα δούμε αποκλιμάκωση, όχι. Κύριε Σταθακόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ πάντα για το χρόνο που μου δίνετε τα αναλύουμε όλα, εφ' όλης ύλης και νομικά και γεωπολιτικά και ιστορικά. Είναι τα ενδιαφέροντά μου αυτά. Επομένως, είναι μια όαση η δικιά σας εκπομπή και η παρέα σας. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Τώρα, να αλλάξουμε σελίδα μετά από αυτά τα ενδιαφέροντα τα οποία μας είπε ο κύριος Σταθακόπουλος. Πρέπει να σου πω ότι αν ήμουν φοιτητής. Αυτές. Εγώ είμαι ακόμα. Ναι, εντάξει. Σε άλλο επίπεδο όμως. Ναι, βεβαίως. Ναι. Σε υψηλότερο. Ναι, θα έλεγα ότι. Α, ωραία, καταλήψεις πάλι. Το ωραία, καταλήψεις πάλι, θα μου επιτρέψεις να σου πω. Ναι. Δεν το λέει κανένας φοιτητής που θέλει να πάρει πτυχίο ή που θέλει να τελειώσει οποιαδήποτε διαδικασία. Νομίζω δεν το λέει κανένας φοιτητής. Τελεία. Χαίρετε. Συγγνώμη, μπήκα στην κουβέντα από τώρα. Καλά κάνατε. Καλά κάνατε. Καλησπέρα, κύριε Καρχημάκη. Καλησπέρα. Καταρχήν. Ο κύριος Λευτέρης Καρχημάκης, λέκτορας πολιτικών επιστημών στο παλαιότερο πανεπιστήμιο της Ολλανδίας. Πράγματι. Και μάλιστα μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό, αλλά δημόσιο, αλλά όχι ιδιωτικό. Πάντως, συμφωνείτε απολύτως μαζί μου, λοιπόν, διότι τουλάχιστον όποιος φοιτητής δεν κολυσιεργεί και δεν θέλει ποτέ του να τελειώσει, δεν χαίρεται Έχω με καμία κατάληψη. Το πρώτο μου πτυχίο ήταν στην νομική Αθηνών, το προπτυχιακό μου. Δεν έχω δει ποτέ κανέναν φοιτητή, όσο ήμουν εγώ φοιτητής, να θέλει να κάνει κατάληψη γιατί έτσι. Η μόνη κατάληψη μακροχρόνια στην οποία έχω βιώσει ήταν τότε που ο νυν πρωθυπουργός, τότε υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης, Κυριάκος Μητσοτάκης, θέλει να αφήσει ολόκληρη τη νομική με έναν υπάλληλο για καθαριότητα, φύλαξη, βιβλιοθηκονομία και επιστάτη. Ένας για όλα. Και τότε προφανώς οι φοιτητές είπαν πώς θα λειτουργήσει αυτό το πράγμα, πήγαν σε διαβούλευση με το Υπουργείο και τελικά. Μετά την κατάληψη καταφέρανε και επαναπροσλήθηκαν οι διοικητικοί. Αλλά αυτό είναι προϊστορική περίοδος. Εν πάση περιπτώσει, σίγουρα κανένας δεν χαίρεται με αυτή την κατάσταση. Κανένας. Αυτό είναι κανένας. Δημιουργεί ακόμα περισσότερα προβλήματα, αλλά το ερώτημα είναι. Παρακαλώ. Το ερώτημα είναι ότι όπως και την πρώτη φορά που άνοιξε η συζήτηση για τα δημόσια πανεπιστήμια εδώ στην Ελλάδα και τα ιδιωτικά. Τότε με την αείμνηστη Μαριέτα Γιαννάκου. Είχαν επίσης τότε ξεσηκωθεί όλος ο εκπαιδευτικός και ο φοιτητικός κόσμος. Τα ίδια βλέπουμε και τώρα. Και το ερώτημα είναι, αν έχουν δίκιο που έχουν αυτές τις ανησυχίες, ότι αν έρθουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, όπως όλα δείχνουν θα έρθουν, θα υποβιβαστεί αυτομάτως το δημόσιο πανεπιστήμιο, το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, που κάποιοι, να το πούμε, έχουν κοπιάσει πάρα πολύ για να μπουν, ειδικά στις υψηλές σχολές. Φοβούνται λοιπόν ότι αυτομάτως αυτό θα υποβαθμιστεί μαζί και τα πτυχία τους, μαζί και ο κόπος τους. Το θέμα είναι πρώτον αν έχουν δίκιο και δεύτερον τι ισχύει εκεί που βρίσκεστε εσείς. Το δίκιο είναι σχετική έννοια. Αν ρωτήσουμε έναν κολεγιάρχη θα σας πει όχι. Εγώ που είμαι απόφοιτος Δημοσίου Ελληνικού Πανεπιστημίου, το σέβομαι, το τιμώ και του χρωστάω, γιατί χάρη σε αυτό βρέθηκα στο εξωτερικό, σπούδασα και κατάφερα να κάνω το διδακτορικό μου και να γίνω λέκτορας. Θα σας πω ότι δεν είμαι χαρούμενος. Δεν είμαι χαρούμενος καθόλου για πάρα πολλούς λόγους. Καταρχήν, διότι πρόκειται για μια καμπάνια παραπληροφόρησης. Αυτό το οποίο προσπαθεί να περάσει η κυβέρνηση είναι να πει ότι σε κάθε πολιτισμένη χώρα του κόσμου έχουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Είναι αλήθεια? Σε ένα βαθμό είναι. Το ερώτημα είναι σε τι καθεστώς λειτουργούν και ποια είναι η ναυαρχίδα της εκπαίδευσης. Η ναυαρχίδα της εκπαίδευσης είναι τα δημόσια.
Επίσης, επίτηδες παίζει με τον όρο μη κρατικά μη κερδοσκοπικά. Για παράδειγμα, το Leiden είναι πράγματι μη κρατικό μη κερδοσκοπικό. Αλλά είναι δημόσιο. Γιατί είναι μη κρατικό μη κερδοσκοπικό? Γιατί όταν φτιάχτηκε το Leiden, εσείς το είπατε, είναι το παλαιότερο πανεπιστήμιο της Ολλανδίας. Ναι. 5 χρόνια το Leiden ήταν ισπανικό, 5 χρόνια ανήκει στις κάτω χώρες. Οπότε ποιος ήταν ο σταθερός θεσμός? Η Εκκλησία. Ανήκει λοιπόν στην Εκκλησία, είναι μη κρατικό. Α, μάλιστα. Αλλά διέπεται. Όλα αυτά δημόσιο, ναι. Ναι, διέπεται από κανόνες δημοσίου δικαίου. Και παίρνει δημόσια χρηματοδότηση. Πολύ μεγάλη, πολύ μεγαλύτερη μάλιστα από τα καθρεφτάκια τα οποία ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο σε σχέση με τα ποσά τα οποία θα δοθούν για τη διεθνοποίηση υποτίθεται του Ελληνικού Πανεπιστημίου. Χαρακτηριστικά να σας πω ότι το Leiden έχει 450 εκατομμύρια κρατική χρηματοδότηση, τα οποία είναι πολύ παραπάνω από τα 220 που έχει δίνει το ελληνικό κράτος για έρευνα συνολικά σε όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια. Ναι. Και γι' αυτό έγινε και τελείως διαφορετικές καταστάσεις. Αυτό είναι δεδομένο, ότι απέχουμε πολύ από το καθεστώς της Ευρώπης και της Αμερικής, το ήδη υπάρχουν καθεστώς. Αυτό είναι δεδομένο. Βέβαια, αυτό το οποίο επικαλείται η κυβέρνηση είναι ότι γιατί να φεύγουν τα παιδιά μας έξω για να σπουδάσουν, για μεταπτυχιακά, για προπτυχιακά, και να μπαίνουν σε όλη αυτή τη διαδικασία για να πάνε στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ενώ μπορούμε τα παιδιά μας να τα κρατάμε εδώ και να πηγαίνουν στο αντίστοιχο ιδιωτικό. Άρα θα καταργήσει την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Ναι. Και για απλό πτυχίο. Άρα θα καταργηθεί. Ναι, είπα και θα καταργηθεί. Αυτό είναι τα προπτυχιακά. Συγγνώμη, δεν το κατάλαβε. Συγγνώμη, δεν ήξερα. Άρα θα καταργηθεί η ελάχιστη βάση εισαγωγής. Αυτό είναι ένα πολύ κέριο ερώτημα. Διότι οι άνθρωποι αυτοί φεύγουν στο εξωτερικό, διότι δεν μπορούν να περάσουν στο ελληνικό πανεπιστήμιο. Ναι. Άρα, αν καταργηθεί η ελάχιστη βάση εισαγωγής, εγώ θα θέσω το ερώτημα πόσοι μείναν εκτός πανεπιστημίου. Γιατί πρόκειται για περίπου 40.000. Και λένε ότι 40.000 είναι και οι φοιτητές οι οποίοι θα καλύψουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αν όμως παραμείνει η ελάχιστη βάση εισαγωγής, μιλάμε για ένα παράδοξο, στο οποίο λέμε δεν έχεις τουλάχιστον 10 για να μπεις στο πανεπιστήμιο και σίγουρα δεν έχεις 19 για να μπεις στην ιατρική. Μένεις εκτός. Έχεις 10.000, 19.000 σε ευρώ το χρόνο για να μπορέσει να ξοδέψει. Τότε με γεια σου, τότε, με χαρά ναι, σου. Μπορούμε να σε βάλουμε στο πανεπιστήμιο. Είσαι ναι. Πανεπιστήμονας. Αυτό είναι κοροϊδία. Και είναι και υποβάθμιση της παιδείας. Ένα δεύτερο ζήτημα το οποίο τίθεται, εγώ κατανοώ, δείχνουν πολύ μεγάλη κατανόηση στους γονείς, αλλά βασικά στα παιδιά, τα οποία για 50, για 100 μόρια μπορεί να χάσουν τη σχολή της επιλογής τους. Ναι. Όχι απλά κατανόηση. Είναι βάρβαρο. Ναι. Όντως είναι πολύ βάρβαρο. Είναι βάρβαρο. Να μην ξέρεις, δηλαδή, δίνεις, γράφεις και δεν ξέρεις τελικά πού θα περάσεις. Αν θα πας στη σχολή που θέλεις. Ναι, ναι. Και ειδικά αυτό έχει να κάνει με το άδικο, κατά τη γνώμη μου, σύστημα των Πανελλήνων, αλλά αυτό είναι μια διαφορετική κουβέντα. Όμως πρέπει να θέσουμε και ένα ακόμα ερώτημα στην κουβέντα. Πόσοι από τους αποφύτους των πανεπιστημίων βρίσκουν δουλειά? Ξέρετε, στην Ολλανδία, στην οποία είμαι λέκτορας, το 70% των παιδιών βρίσκεται εντός πανεπιστημίου. Στην Ελλάδα τα ποσοστά είναι κοντινά, είναι 66%. Ναι. Όταν όμως βγαίνουν από τη σχολή στις ηλικίες 25-29, στην Ολλανδία το ποσοστό ανεργίας των πτυχιούχων είναι 4%. Τίποτα. Στην Ελλάδα είναι 20%. Άρα, αν μας ενδιαφέρει πραγματικά το να δημιουργήσουμε περισσότερους επιστήμονες, πρέπει να συζητήσουμε το πώς θα φτιάξουμε μια οικονομία γνώσης. Η οποία, αν θέλετε, θεωρώ, επειδή τυχαίνει να διδάσκω και πολιτική οικονομία, είναι η μοναδική διέξοδος για την Ελλάδα. Δηλαδή, μεγάλη βιομηχανική παραγωγή δεν μπορούμε να έχουμε γιατί είμαστε μικρή χώρα. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε οικονομίες τέτοιας κλίμακας. Mm-hmm. Άρα, πρέπει να πάμε σε οικονομίες γνώσης. Πριν όμως πάμε στο άνοιγμα περισσότερων πτυχιούχων, πρέπει να έχουμε φτιάξει προϋποθέσεις για να δημιουργηθεί μια τέτοια οικονομία γνώσης. Εδώ πάμε να το κάνουμε αντίθετα. Και δεν θα φτάσουμε ποτέ σε αυτό το σημείο. Και η οικονομία μας θα ζημιωθεί μακροπρόθεσμα, και μια φούσκα θα φτιάξουμε με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, και θα δημιουργήσουμε, ξεχνάμε, και το ιδιωτικό χρέος. Εσείς θεωρείτε ότι είναι λάθος ο τρόπος προσέγγισης από την κυβέρνηση και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, τώρα μην γελιόμαστε, διότι μονίμως γίνεται μία συζήτηση, μία κουβέντα, δεν καταλήγουμε πουθενά. Είναι λάθος το σκεπτικό? Είναι γενικότερα λάθος το να μπει η χώρα αυτή τη χρονική στιγμή στη διαδικασία να έχει ιδιωτικά πανεπιστήμια, κύριε Καρχημάκη? Θεωρώ ότι η παιδεία πρέπει να είναι ανοιχτή. Ναι. Αυτό είναι η θέση αρχής μου. Δεν μπορούν να μπαίνουν επαγορεύσεις. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Λέμε για μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά. Εγώ θα ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος αν μπορούσε η ΓΕΣΕ, η οποία έχει ένα πολύ καλό Ινστιτούτο, πολύ καλό επιστημονικά, να φτιάξει ένα πανεπιστήμιο. Δεν θα είχα αντίρρηση η ελληνική εκκλησία να φτιάξει ένα πανεπιστήμιο.
Δεν θα είχα αντίρρηση ο ΙΟΒΕ να φτιάξει ένα πανεπιστήμιο ή κοινωνικοί φορείς. Το ερώτημα είναι αν αυτή τη στιγμή μπορεί να το σηκώσει η ελληνική οικονομία. Και αν θα είναι κερδοσκοπικό. Η κυβέρνηση λέει ότι θα είναι μη κερδοσκοπικά. Και το θέτω αυτό διότι αν κάτι είναι κερδοσκοπικό, υπάρχει και ο κίνδυνος να φτιάξουμε ένα εμπόριο πτυχίων. Όμως, οι περισσότερες σχολές. Το οποίο μεταξύ μας, αν συμπαθάτε με, το φτιάχνουμε ήδη. Καλά, βέβαια. Πτυχία από Ρουμανία, από Βουλγαρία, κουτουλού, κουτουλού, κουτουλού. Ναι, αλλά εκεί υπάρχει το μεγάλο ζήτημα της επιστημονικής επάρκειας. Ναι. Πολλές φορές. Ναι. Διότι... Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, εφόσον το φτιάχνουμε και μάλιστα όχι με τα καλύτερα ποιοτικά υλικά, να το πω ευγενικά, γιατί να μην το κάνουμε εδώ. Με την προοπτική βεβαίως και την προϋπόθεση να είναι καλύτερα τα ποιοτικά υλικά. Βεβαίως. Εγώ περιμένω όμως μια απάντηση στο πώς αυτό θα γίνει. Δηλαδή, υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος. Δεν έχει δηλώσει διαθεσιμότητα το Harvard και το Yale. Δηλαδή, μην πάμε πίσω στις εποχές του κ. Γιακουμάτου που έλεγε θέλω Harvard στα Πατήσια. Αυτό δεν θα γίνει. Το Harvard δεν έχει ανοίξει πουθενά. Και σίγουρα, και σίγουρα μάλλον δυσκολεύομαι να σκεφτώ ότι θα ανοίξει τα Πατήσια ή οπουδήποτε αλλού έτσι σε μια συνοικία της Αθήνας. Το Harvard δεν έχει ανοίξει πουθενά παράρτημα για τον πολύ απλό λόγο ότι δεν βλέπει τον εαυτό του ως επιχείρηση. Βλέπει τον εαυτό του ως ίδρυμα, το οποίο παρέχει υψηλό επίπεδο γνώση. Αυτό που κάνει επιστημονικές συνεργασίες. Και ξέρετε με ποιους τις έχει κάνει στην Ελλάδα. Με τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Και το Yale και το Harvard και το Columbia. Με το ΕΚΠΑ. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Το ΕΚΠΑ σε αυτό έχει ενεργό ρόλο. Αυτό είναι μια πολύ καλή έτσι, απάντηση. Και το ζήτημα είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, και εσείς οι εκπαιδευτικοί που είστε και στο εξωτερικό, αλλά και οι εκπαιδευτικοί εδώ στην Ελλάδα, έχετε αυτές τις ανησυχίες, διότι το ζήτημα είναι, επί του πρακτέου, ότι θα φύγουν και οι εκπαιδευτικοί από το δημόσιο, λόγω απολαβών, έτσι. Και θα πάνε βέβαιος στα ιδιωτικά, γιατί ξέρετε υπάρχει και αυτό το επιχείρημα. Γιατί το λέτε αυτό? Δεν είμαι βέβαιος, θα σας πω. Θεωρώ ότι αν κάποιος αγαπάει την επιστήμη του, δεν μπορεί να πάει σε ένα τέτοιο ίδρυμα. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή το συμβόλαιό μου στο πανεπιστήμιο ουσιαστικά διδάσκω 6 ώρες την εβδομάδα. Τις υπόλοιπες ώρες κάνω έρευνα. Πληρώνομαι για να κάνω έρευνα. Για να μπορώ να παράγω αυτό που λέμε οικονομία γνώσης. Και γι' αυτό το λόγο η Ολλανδία, παρότι έχει το μέγεθος της Πελοποννήσου, έχει μία από τις μεγαλύτερες αγροτικές παραγωγές στον κόσμο και είναι και στην. Στην κόψη του ξηραφιού που θα λέγαμε, σε κάθε νέα τεχνολογία, σε κάθε... μια χώρα που είναι ελκυστική στις καινοτομίες. Ναι. Αυτό του είδους τα πανεπιστήμια, αυτό το οποίο σου κάνουν είναι συμβόλαια πραγματικά πολύ μεγαλύτερα χρηματικά, αλλά αφορούν 25-26 ώρες διδασκαλίας. Εγώ αν δίδασκα 25 και 26 ώρες, πού θα είχα μυαλό να κάνω έρευνα? Μάλιστα. Άρα, δύο είναι τα τίνα. Αν φύγουν οι καθηγητές, θα έχουμε έρευνα. Το οποίο πάει να πει ότι η χώρα θα μείνει πίσω, που είναι ήδη πίσω. Ναι. Και παρά τα πενιχρά. Και αυτή τη στιγμή θέλω να πω ότι υπάρχουν εξαιρετικοί συνάδελφοι στα ελληνικά πανεπιστήμια, όπου παρά τα πενιχρά μέσα, μπορούν και κάνουν πολύ καλή έρευνα. Δεν ξέρω τώρα αν έχει πρόβλημα η συνάδελφος, η Στέλλα Ηλαδή. Δεν το πω δημόσια το όνομά της. Η Στέλλα Ηλαδή πρόκειται για μία από τις top 5. Ερευνήτριες, καθηγήτριες σε ζητήματα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και διδάσκει στο Πάντιο. Και στο Queen Mary. Αλλά και στο Πάντιο. Μάλιστα. Έχουμε εξαιρετικούς συναδέλφους στην Ελλάδα. Με την τέχνη του γκράφιτι πώς θα πάτε εκεί στο... Με την τέχνη του γκράφιτι. Ναι, διότι... Ξέρετε, σας ρωτάω. Ναι, διότι μιλάμε... Είναι δημόσιο πανεπιστήμιο. Εκεί που βρίσκεται ο κύριος Καρχημάκης. Εδώ τα δημόσια πανεπιστήμια με το που μπαίνεις μέσα, βλέπεις ας πούμε στους τοίχους, Στέλλα σ' αγαπάω, Τάκης. Λοιπόν, είναι το ίδιο πράγμα, δηλαδή πλέον περνάνε τα μηνύματά τους οι φοιτητές, γράφονται στους τοίχους. Αυτό είναι το λιγότερο. Ξεκινάω από το απλό, που θες να φτάσω στους μπακαλάκηδες. Τα προβλήματα του Μετσόβιου, τα προβλήματα και όχι μόνο και της ΑΣΟΕ κλπ. Και όχι μόνο, στη Θεσσαλονίκη υποτίθεται ότι σπάσανε κεφάλια για μια βιβλιοθήκη και η βιβλιοθήκη ακόμα στάζει νερά. Ήταν απλά για να σπάσουν τα κεφάλια. Κάποτε έπεσε φοιτητής από παράθυρο, δεν είχε χώρο, δεν ξέρω αν το θυμάστε κιόλας. Στη Φιλολογική, στην Πανεπιστημιούπολη, κύριε Καρχημάκη, είχαν γραφείο οι μπαχαλάκηδες. Είχαν κάνει κατάληψη και είχαν γραφείο και κάνανε και τα ραντεβού τους εκεί. Κάνανε διάφορα. Λοιπόν, αυτό όμως είναι ένα ζήτημα της διοίκησης του Πανεπιστημίου. Δηλαδή, εμείς τους φοιτητές μας δίνουμε σε κάθε οργάνωση έναν χώρο. Και μάλιστα φτιάξαμε και καινούργια γραφεία για να μπορέσουμε να τους στεγάσουμε. Ό,τι οργάνωση πολιτική, κοινωνική,
αθλητικοί έχουν δικαίωμα να υπάρχουν. Και τους προσφέρουμε αυτό το δικαίωμα. Και θέλουμε να το κάνουμε. Τον σέβονται το χώρο. Τον σέβονται γιατί τους σεβόμαστε. Και γιατί βλέπουν ότι αυτό το οποίο έχουν είναι ένα πανεπιστήμιο υψηλών προδιαγραφών. Ξέρετε, αν μπει σε ένα πανεπιστήμιο το οποίο έχει να γίνει μια σοβαρή επένδυση υλικοτεχνική μια 50ετία ή μια 20ετία, δεν λέω ότι είναι σωστό. Σε καμία περίπτωση. Και προφανώς θα έπρεπε να υπάρχουν και κυρώσεις πειθαρχικές. Αλλά είναι πιο εύκολο να πεις. Στην Ολλανδία υπάρχουν κυρώσεις πειθαρχικές. Ή, εν πάση περιπτώσει, αν κάποιος φοιτητής ή μια ομάδα φοιτητών υπερβεί τα εσκαμμένα, ξεφύγει. Πώς αντιμετωπίζετε εκεί το θέμα? Ξέρετε, είναι πάρα πολύ. Η Ολλανδία μια χώρα που έχει μεγάλη παράδοση ελευθερίας. Ναι. Νομίζω η πιο ελεύθερη του κόσμου, η πιο ελεύθερη πόλη του κόσμου πρέπει να είναι το Άμστερνταμ. Κάτι για το οποίο μάλιστα τη θαυμάζω. Ναι. Ως εκ τούτου πρέπει να ορίσουμε τι πάει να πει το υπερεύνηται εσκαμμένο. Δηλαδή, ναι, αν κάποιος δίχως λόγο και αιτία πάει να κάνει ένα βανδαλισμό, προφανώς θα οδηγηθεί στην αστυνομία και το καθεξής. Ωστόσο, επειδή πολλές φορές λέμε αυτά δεν γίνονται στα πανεπιστήμια του εξωτερικού ή διαδηλώσεις, πρόσφατα είχαμε μία διαδήλωση σε σχέση με το Παλαιστινιακό στο Πανεπιστήμιο. Και ένα κομμάτι της αστυνομίας κινήθηκε απέναντι στους φοιτητές εντός πανεπιστημιακού χώρου. Δεν υπάρχει το άσυλο εκεί ως θέσφατο, υπάρχει όμως στην κουλτούρα τους. Το θέμα δεν ήταν ότι υπάρχει ανομία γιατί κάναν διαδήλωση. Το θέμα στο Δήμο της Χάγης και στο ίδιο το κοινοβούλιο ήταν πώς είναι δυνατόν να κυνηγάνε τους φοιτητές. Α, μάλιστα. Ναι. Βέβαια, εκεί έχει να κάνει με το τι είδους, με το πώς έχει χτιστεί η πολιτικοποίηση εντός των πανεπιστημίων και αν είναι υγιής η πολιτικοποίηση. Ξέρετε, τα ελληνικά πανεπιστήμια θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι υπάρχει πολιτικοποίηση. Θεωρώ ότι όμως ότι πολλές φορές έχει ξεφύγει. Ότι... Αλλά η πολιτικοποίηση είναι προϋπόθεση για ένα πανεπιστήμιο. Το πανεπιστήμιο δεν είναι συνέχεια του σχολείου. Το πανεπιστήμιο είναι ένα παράθυρο στην κοινωνία. Και εφόσον η πολιτική υπάρχει στην κοινωνία, πρέπει να υπάρχει και στο πανεπιστήμιο. Λοιπόν, επειδή δεν ξέρω, Σοφία, αν θέλεις να ρωτήσεις κάτι άλλο τον κύριο Καρχημάκη. Επειδή πληροφορίες μου πάντως εμένα μου λένε ότι μέχρι τις 25 θα είσαστε στην Αθήνα. την επόμενη εβδομάδα θέλω να τα ξαναπούμε. Δεν ξέρω αν έχεις αντίρρηση, Σοφία. Όχι, καμία αντίρρηση. Λοιπόν. Και αλλιώς το ζήτημα γενικότερα των πανεπιστημίων είναι ήταν ανέκαθεν προβληματικό στην Ελλάδα. Αυτό είναι το ζήτημα. Δηλαδή εδώ δεν έχουμε λύσει τα βασικά. Από εκεί και πέρα τώρα, έτσι κι αλλιώς τα ιδιωτικά πανεπιστήμια άμεσα δεν θα έρθουν αύριο. Σε 6 εβδομάδες, είπε ο Υπουργός. Ναι. Το θέμα είναι να υπάρξει λίγο μία ισορροπία. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Το να υπάρξει μία ισορροπία μεταξύ των δύο. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να. Πώς να σας το πω. Δεν μπορεί να φτιαχτεί η ισορροπία εν κινήσει. Δεν γίνεται. Πρέπει να χτίζεις. Πρέπει πρώτα να χτιστεί η οικονομία γνώσης, η ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου και μετά να ανοίξεις. Και να πεις και. Επιτρέψτε μου, διότι αυτό είναι κάτι το οποίο ξεφύγει από το δημόσιο διάλογο. Κύριε Παπαδάκη, εσείς θέλετε να βγάλετε κέρδος. Αλλά υπάρχει ένας νόμος που λέει ότι αυτό που θέλετε να φτιάξετε πρέπει να είναι μη κερδοσκοπικό. Θα με πιάσετε, θα μου πείτε Λευτέρη, άκου να δεις, φτιάξε μια μη κερδοσκοπική και βάλε με διαχειριστή. Ναι. Και δώσε μου ποσοστά επί των εσόδων, επειδή είμαι διαχειριστής και βάλε με στα έξοδα. Εγώ τυπικά μη κερδοσκοπικός θα είμαι. Εσείς θα βγάζετε κέρδος. Μάλιστα. Έχουμε να πούμε πολλά. Λοιπόν, κάπως έτσι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Κυρίες και κύριοι, πάμε εμείς γρήγορα σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα κλείσουμε την απόψινη εκπομπή της Απόψινες Καμπάνες με τον κύριο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου να δούμε τι ακριβώς γίνεται με τα ασφάλιστρα, να δούμε τι ακριβώς γίνεται με τα πλοία και βεβαίως με τα εμπορεύματα, τα οποία φαίνεται ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα θα έρθουν και στη χώρα μας πολύ με πολύ τσουχτερές τιμές. Διαφημίσεις παρακαλώ.